όπως τις κάνατε και την ερώτηση προηγουμένως, διακριτικά, και μπερδεύουμε την εκμάθηση με τις γνώσεις. Δηλαδή, πολύ συχνά σε πολύ μικρές ηλικίες θεωρούμε ότι το παιδί έχει μάθει πολλά πράγματα επειδή ξέρει να τα ξαναλέει. Αλλά το κλασικό παράδειγμα είναι οι γονείς που σας λένε ξέρει όλες τις χώρες του κόσμου και τις πρωτεύουσες και δεν συνειδητοποιούν ότι απλώς το ξέρει σαν έναν κατάλογο. Άρα το θέμα είναι ότι είναι η βάση δεδομένων. Δηλαδή, όταν παίρνετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, τα ονόματα είναι στη σειρά. Άμα ήταν μπερδεμένα, ο ίδιος τηλεφωνικός κατάλογος θα ήταν εντελώς άχρηστος. Αλλά θα είχε ακριβώς τις ίδιες γνώσεις. Δηλαδή, το μυστικό που βρίσκεται, επειδή υπάρχει μέθοδος η οποία να μας δώσει περισσότερη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε περισσότερα δεδομένα, σημαίνει υπάρχει κάποιο μυστικό, κάποια τακτική. Δεν είναι μόνο περισσότερα, είναι ότι είναι οργανωμένα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν, ας πούμε, όταν μαθαίνουμε να παίζουμε σκάκι, μπορούμε να μάθουμε τις κινήσεις, μπορούμε να μάθουμε τους κανόνες στη συνέχεια από τα κομμάτια και μετά λέμε ότι παίζουμε σκάκι. Στην πραγματικότητα έχουμε μάθει μόνο τους κανόνες. Η στρατηγική θα έρθει μετά. Γι' αυτό έχουμε δασκάλους στο σκάκι που μας εξηγούν με τα δεδομένα που ξέρουν όλοι πώς παίζουμε σκάκι. Δασκάλους όμως έχουμε και στο σχολείο. Ναι, ακριβώς. Τι γίνεται ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι ότι στο σχολείο, όταν μπαίνουμε μόνο και μόνο στο πλαίσιο της ύλη, θεωρούμε ότι άμα τα μάθει γρήγορα το παιδί, θα είναι καλό. Το θέμα είναι ότι μερικά παιδιά δεν έχουν την ίδια οργάνωση την εγκεφαλική, αλλά ούτε και τις στρατηγικές. Κατά συνέπεια μπορεί να διαβάζουν ακριβώς το ίδιο κείμενο, μερικά θυμούνται, όταν θυμούνται εντελώς δεν μας απασχολούν πια, γιατί νομίζουμε ότι το ξέρουν. Όταν δεν θυμούνται εντελώς, δηλαδή όταν έχουμε παιδιά με δυσκολίες, τότε αναπτύσσουμε στρατηγικές για να μάθουν. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι οι στρατηγικές που αναπτύσσουμε για παιδιά που έχουν δυσκολίες είναι οι καλύτερες και για τα άλλα παιδιά. Άρα οι ακραίες καταστάσεις μας βοηθούν να βρούμε τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε αυτή την έννοια ότι μαθαίνω πώς να μαθαίνω, γιατί όταν ξέρω πολλά και μου κάνουν μια άσχετη ερώτηση, λέω ότι δεν το ξέρω. Όταν μαθαίνω πώς να μαθαίνω, αρχίζουμε από το μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω απολύτως τίποτα, αλλά ξέρω ότι δεν το ξέρω. Αρχίζω έτσι. Άρα, αν θέλετε, αρχίζουμε σοκρατικά. Εφόσον ξέρω ότι δεν το ξέρω, είναι μια πρώτη μεταγνώση. Στη συνέχεια θα μάθω κανόνες πώς αποθηκεύω σε έναν χώρο. Δηλαδή, το θέμα της μνήμης. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που δεν έχουν πολύ μνήμη οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν πολύ λίγες περιοχές του εγκεφάλου. Η μνήμη όμως μαθαίνεται και άμα τη μάθουμε θα δούμε σε εγκεφαλική ανάγνωση ότι αυτοί που έχουν μεγάλη μνήμη χρησιμοποιούν πολύ περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου. Συνήθως όλοι οι άνθρωποι έχουμε περίπου τις ίδιες δυνατότητες να αποθηκεύσουμε δεδομένα και να χρησιμοποιήσουμε τον εγκέφαλό μας, την περιοχή αυτή που λέτε. Ναι, δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, αλλά έχουμε τις δυνατότητες να αναπτύξουμε μέσω των τεχνικών πώς να ενεργοποιήσουμε πολλές περιοχές. Δηλαδή, ας πούμε, άμα σας πω 20 λέξεις τώρα. Όχι, μην αγχωθείτε, είναι θεωρητικό. Πέστε μου, με αρέσουν οι προκλήσεις. Ναι, τέλος πάντων. Άμα πω 20 λέξεις οι οποίες είναι εντελώς άσχετες. Ναι. Ωραία. Θα δείτε ότι άμα σας ρωτήσω μετά από 5 λεπτά πόσες θυμάστε, σίγουρα δεν θα είναι 20. Φυσικά. Όχι, δεν είναι φυσικό. Γιατί μπορώ με τεχνική να φτιάξω π.χ. μια ιστορία που θα δημιουργήσει έναν αλγόριθμο και θα πηγαίνω από τη μία λέξη στην άλλη και μετά από ακόμα και 5 λεπτά ή 2 ώρες ή την επόμενη μέρα να θυμάμαι τις 20 λέξεις. Επειδή θα θυμάμαι την ιστορία. Πράγμα. Αυτή είναι η τακτική που θα χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσουμε τις λέξεις. Ναι, για να υπάρχει μια συνοχή. Ναι, άρα η ιδέα όμως βλέπετε ότι έχουμε βάλει μια οργάνωση, δηλαδή έχουμε χτίσει ένα οικοδόμημα που είναι η ιστορία και μέσα σε αυτό έχουμε βάλει μερικά σημεία. Π.χ. μας αρέσει να, όταν το παιδί έχει καλή χρονοαντιληπτική, του λέμε τα στοιχεία αυτά, όπως τον βλέπω που ετοιμάζεται για την επόμενη εκπομπή, να βάλετε τα πράγματα σε μερικά σημεία του σπιτιού. Δηλαδή, εγώ θα σας πω τις λέξεις και αγαπάτε πολύ το σπίτι σας, ξέρετε που είναι, και σας λέω αυτό θα είναι δίπλα από το κομωδίνο. Μετά, όταν θα λέω κομωδίνο, θα θυμάστε τη λέξη. Άρα, είναι η οργάνωση και η αρχιτεκτονική δομικά που θα βοηθήσει όχι μόνο την αποθήκευση με μια μνήμη η οποία είναι brutal και δεν επεξεργάζεται απολύτως τίποτα, μπαίνει η νοημοσύνη για να αποθηκεύσω.
Αυτή η τεχνική όμως δεν ισχύει για όλα τα παιδάκια και φυσικά είναι δύσκολο ο δάσκαλος να μπορεί να αναπτύξει κάθε τεχνική διαφορετική για το κάθε παιδί. Σωστά. Τι κάνουμε, πώς μαθαίνουμε το δικό μας παιδί, οι γονείς, ο ρόλος ο δικός μας, ποιος είναι. Είναι το ίδιο, δηλαδή υπάρχει ένας γενικός πυρήνας που λειτουργεί σε όλα τα παιδιά ούτως ή άλλως. Μετά υπάρχουν παραλλαγές, γιατί είναι μερικά παιδιά που μπορεί να έχουν λιγότερη μνήμη από τα άλλα στη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα θα έχουμε άλλες τεχνικές, αλλά η ιδέα είναι ότι και οι γονείς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πολύ συχνά είμαστε σε μια παθητική φάση με τους γονείς, δηλαδή θεωρούν ότι όλα θα γίνουν το τσόλα στο σχολείο. Και αυτό είναι λάθος, γιατί η επεξεργασία των δεδομένων και στο σχολείο γίνεται και στο σπίτι. Δηλαδή αυτά που μαθαίνουν μέσα στο σχολείο, μετά τα εκφράζουν στο σπίτι και μετά υπάρχουν βέβαια και αντιπαλότητες του τύπου «Η κυρία είπε ότι το κάνουμε έτσι». Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει μετά να δει ο γονέας αν ξέρει π.χ. αυτή την τακτική, αν μπορεί να την αναπτύξει ο ίδιος, και αυτό γίνεται με συνομιλία με τον δάσκαλο, με τη δασκάλα, όπου βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η τεχνική. Μιλάμε πιο πολύ για στρατηγικές μάθησης και όχι μόνο για τακτική. Η τακτική θα είναι μια γρήγορη συνταγή. Και γι' αυτό επανέρχομαι στο γεγονός και της μαγειρικής που με απασχολεί τώρα, είναι ότι όταν διαβάζουμε μια συνταγή, τη διαβάζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γιατί οι σεφ καταλαβαίνουν τι λέει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα ξέρετε τις νότες, μπορεί να διαβάζετε στο πεντάγραμμο τις νότες, αλλά δεν ακούτε τη μουσική. Αυτός που είναι μαέστρος την ακούει. Εδώ λοιπόν η τεχνική είναι πώς μετά σιγά σιγά να δώσω μια πληροφόρηση που δεν είναι καταγεγραμμένη. Και όταν επανέρχομαι στη μαγειρική, όσο πιο υψηλή είναι η μαγειρική, τόσο λιγότερες λέξεις έχει. Γιατί λοιπόν, θεωρεί ότι ξέρουμε ήδη τα και πράγματα. Για να δώσουμε έτσι στους φίλους τηλεθεατές μια σφαιρική εικόνα για το τι μιλάμε, μπορούμε να αποκτήσουμε την ικανότητα αυτή, να αποθηκεύουμε δεδομένα και πληροφορίες εύκολα και αποτελεσματικά, δηλαδή το μάθημα της ιστορίας. Υπάρχουν παιδιά που θα διαβάσουν το κείμενο 10 φορές και δεν θα θυμούνται ούτε λέξη. Υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία θα το διαβάσουν και θα θυμούνται κάτι από αυτά. Υπάρχει όμως το μυστικό, η μέθοδος αυτή που μπορούν τα παιδιά με 2 ή 3 φορές που να διαβάσουν το κείμενο να μπορέσουν να μας το μεταδώσουν μετά, να μπορέσουν να το αποθηκεύσουν και να έχουν τις πληροφορίες για το διαγώνισμα. Έτσι δεν είναι, υπάρχει αυτή η μέθοδος. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Το θέμα είναι πολύ απλό. Οι ιστορικοί μελετούν την ιστορία. Ναι. Ποιος γράφει την ιστορία? Είναι οι στρατηγιστές. Είναι οι στρατηγικοί. Άρα, άμα θέλουμε μετά να αποθηκεύσουμε την ιστορία, συμφέρει την ώρα που αναλύουμε το κείμενο να το αναλύουμε στρατηγικά. Δηλαδή, μιλάμε ας πούμε για το Βυζάντιο. Ναι. Π.χ. Και έχουμε μερικές ιστορίες. Το παιδί το καταλαβαίνει ότι απλώς είναι ένα κείμενο. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε κείμενο. Στο Βυζάντιο θα έχουμε μάχες, διαμάχες. Ποιος ήταν ο εχθρός, πού καθόταν, σε ποιο λόφο, γιατί πήγε εκεί πέρα. Αυτό, άμα το αναλύσουμε στο παιδί, όταν θα ξαναδιαβάσει το κείμενο, θα πει: μα είναι η ιστορία. Άρα η ιστορία της ιστορίας είναι η στρατηγική. Άμα ξέρουμε λοιπόν από στρατηγική, διαβάζοντας την ιστορία, καταλαβαίνουμε τα δεδομένα, τα συνδέουμε και μετά έχει κάποιο νόημα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα βιωματικά, δηλαδή ανάλογα με τις ηλικίες σας, άμα σας πω πράγματα που έχουν γίνει στον τομέα της ιστορίας πριν 10 χρόνια, θα τα πείτε σχεδόν βιωματικά. Άμα αρχίσουν να λέω 20, 30, 40 που δεν έχετε γεννηθεί, τότε θα μου πείτε πώς θα το διαβάσω. Την ώρα που γίνεται αυτή η καταγραφή, κάνουμε μερικές απλοποιήσεις που γράφονται μόνο για αυτούς που το έχουν ζήσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτός που δεν το έχει ζήσει πώς το καταλαβαίνει. Και το πιο απίστευτο είναι ότι μπορούμε να διδάξουμε τέτοιες τεχνικές, ενώ ούτε ο δάσκαλος ούτε ο μαθητής έχει ζήσει στο Βυζάντιο. Σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την τεχνική? Δεν έχει θέμα με το σύντομο, έχει θέμα με την μεθοδολογία. Δηλαδή, mm-hmm. άμα το κάνουμε συστηματικά, π.χ. εγώ τώρα σας βλέπω, και άμα όταν θα φύγω, θα πρέπει να κάνω άσκηση ας πούμε τους μαθητές και να πω τι φορούσε. Βέβαια, εσένα είναι πιο εύκολο, έχει λιγότερα πράγματα. Αλλά άμα θέλω να πάρω ακόμα και αυτό, θα ασχοληθώ με το πουκάμισο. Το πουκάμισο, ο γιακάς, η τεχνική, οι ρογμές, αν είναι κτλ. Όταν θα το δω αυτό, δεν θα αποτελεί πια μόνο ένα πρόσωπο. Θα αποτελεί ένα συνδυασμό από διαδεδομένα. Κύριε Λιγερέ, μιλήσαμε για τα παιδιά. Τι γίνεται για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας? Μιλήσαμε για τα παιδιά για να μην ενοχλούμε τους μεγάλους. Είναι ακριβώς να ενοχλήσουμε και λίγο τους μεγάλους. Είναι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Άμα θέλετε να μην ενοχλείτε τους μεγάλους, μιλάτε για τα παιδιά και μετά σκέφτονται ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτούς. Λοιπόν, λένε ότι τις γνώσεις αυτές που αποκτούμε από την σχολική ηλικία
και μένουν για το υπόλοιπο της ζωής μας, είναι ένα μικρό ποσοστό, 7 με 10% από το συνολικό γνώσεων που τα αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μήπως αυτό οφείλεται σε αυτή την λανθασμένη, στην μην ανεπτυγμένη ικανότητα να αποτυχεύουμε σωστά? Σε πραγματικότητα μερικές φορές είναι και πολύ λιγότερο, γιατί το θέμα... Πολύ λιγότερο, ενώ είναι τόσα τα χρόνια που πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Όλοι μας. Θα μιλήσουμε και για τους φοιτητές στο ενδιάμεσο, άρα θα το έχετε ζήσει και βιωματικά. Περνάνε τα μαθήματα του εξαμήνου, δεν κόπηκαν πουθενά. Μετά από ένα εξάμηνο τους κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις, δεν έχουν ιδέα για ποιο θέμα μιλάμε. Τίποτα. Γιατί το έχουν σβήσει. Δηλαδή θεωρούν ότι ο στόχος ήταν μόνο και μόνο να περάσει τις εξετάσεις. Μπράβο. Και το θέμα είναι ότι αν το κάνει το ίδιο το παιδί, μαθαίνει αναπεριόδους πράγματα και σιγά σιγά τα σβήνει. Άρα η ιδέα είναι ότι πώς τα μαθαίνω και τα συγκρατώ. Γιατί είναι όπως και στη στρατηγική. Πολλοί από εμάς μπορούν να κάνουν πολύ ωραίες επιθέσεις, λίγοι είναι που μπορούν να κρατήσουν θέσεις. Αυτοί που κρατάνε θέσεις είναι αυτοί που πραγματικά είναι στρατηγοί. Οι άλλοι είναι απλώς του πολέμου. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν το παιδί αποκτά γνώσεις, το θέμα είναι, άμα τώρα σας πω ένα πράγμα και σας πω αυτό θέλω να το θυμάστε μετά από 10 χρόνια. Τώρα είστε πιο προσεκτικοί. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ενώ δεν είπα τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά το θέμα είναι ότι θέλω ας πούμε να σας δώσω ένα τηλέφωνο και είμαστε στο τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο του κόπανου που όταν είναι στο κινητό και του λες το τηλέφωνο, ο άλλος σου λέει περίμενε θα στο σημειώσω. Δεν μπορεί καν να αποθηκεύσει ένα νούμερο το οποίο ειδικά στην Κύπρο αρχίζει με 99 ήδη. Άρα, όταν λοιπόν δεν μπορώ να αποθηκεύσω τόσα λίγα ψηφία και αναγκάζομαι, πες μου το νούμερο, περίμενε. Ναι, το επόμενο, περίμενε. Σε αυτό το επίπεδο η μνήμη έχει φτάσει στον πάτο. Άρα, αν κάνουμε λοιπόν αυτές τις ασκήσεις ούτως ή άλλως, θα είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε τέτοια πράγματα, γιατί όχι επειδή ξαφνικά τα νούμερα έχουν κάποια σχέση, βέβαια εμείς στη θεωρία αριθμών κοιτάζουμε και τα νούμερα, αλλά είναι ότι δημιουργούμε μια δομή που αποθηκεύει πιο εύκολα. Άμα λοιπόν τώρα σας πω έναν αριθμό, ας πούμε 3-14-159-2-6-5-3. 3-14-159. 2-6-3. 2-6-5-3. Να το πάρουμε σε παράδειγμα. Θα το δείτε στο κείμενο. Έχετε μελετήσει εσείς, γι' αυτό το λέτε. Όχι, είναι απλώς η αρχή από το πι. Αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι στην αρχή το αποθηκεύετε γρήγορα, μετά έχετε ένα πρόβλημα με την ουρά. Μετά, άμα σας μάθω ότι έχετε πρόβλημα με την ουρά, θα κοιτάζετε την ουρά. Μετά θα ξεχνάτε λίγο το ενδιάμεσο. Την ώρα που μιλάω τώρα, σας μπερδεύω και δεν θυμάστε πια το νούμερο. Σιγά σιγά όταν θα σας πω τελικά ποιο ήταν. Εγώ τώρα το 3-14-159. Μπράβο, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό. Αλλά άμα κοιτάξετε ας πούμε ένα κινητό, θα δείτε ότι άμα γράψετε το 3-14-159, ας πούμε μέχρι εκεί που φτάσατε, θα δείτε ότι το 159 είναι στη διαγώνια. Ναι. Τότε αυτό θα σας θυμηθεί, όταν θα κοιτάζετε θα βλέπετε ότι έχετε μια δομή. Πολλοί από εμάς τώρα έχουν κινητά που έχουν έναν κώδικα και θυμούνται την ζωγραφιά και όχι πια τα νούμερα. Αυτό είναι μια τεχνική, γιατί μετά όταν θα ξανακαταγράψω τη ζωγραφιά με τα νούμερα θα θυμάμαι τον κώδικα. Κύριε Λιγερέα, εσείς όμως είστε μαθηματικό μυαλό. Ναι. Θέλω να πω ότι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιο παιδί αδυνατεί να κατανοήσει τα μαθηματικά. Δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά. Δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά. Είναι το ίδιο. Τα παραδείγματα με τις λέξεις, ένας άνθρωπος που θα είναι πιο πολύ μετά στις κλασικές προς φιλολογία, θα θυμάται πολύ καλά δύσκολες λέξεις, με μια δύσκολη ορθογραφία, γιατί έχει εξοικειωθεί σε αυτό. Και το θέμα που κάνατε έναν διαχωρισμό, ο οποίος δεν υπάρχει, αυτό που βλέπουμε σε αυτές τις τεχνικές είναι ότι αυτός που λειτουργεί καλά με τους αριθμούς, με τις λέξεις θα είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχιτεκτονικές δομές. Άρα μέσα σε αυτό αποθηκεύει και βάζει απλώς σαν οντότητες αφηρημένες, γιατί είναι νοητικά σχήματα, που βέβαια όταν το εξηγείται έτσι το παιδί λέει τι είναι ακριβώς αυτό, αλλά σιγά σιγά όταν το μαθαίνει. Εγώ όταν σας λέω αξιωματικό στο σκάκι, τι σκέφτεστε? Λοιπόν, πώς θα μάθουμε. Γνωρίζουμε τον αξιωματικό στο σκάκι, ναι. Ναι, τις κινήσεις τις συγκεκριμένες που μπορεί να κάνει. Είναι περιορισμένες όμως οι κινήσεις τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εσείς σκέφτεστε τις κινήσεις, τη δράση. Δεν σκέφτεστε αναγκαστικά την οντότητα. Όταν είσαστε με ένα χρώμα, έχετε δύο αξιωματικούς που έχουν διαφορετικό χρώμα όσο αφορά τα τετράγωνα. Αυτό θα αρχίσει να είναι μια στρατηγική. Ενώ άμα πείτε απλώς πηγαίνει διαγώνια, είναι η περιγραφή των κινήσεων, χωρίς όμως να το έχετε βάλει στην σκακέρα. Άμα είναι μόνο κινήσεις εκτός σκακέρας, λέγεται ξύλο.
Κάτι που δεν έχουμε πει και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να το αγγίξουμε, είναι για την κριτική σκέψη. Κάνατε λόγο για την επανάληψη. Ναι, μπορεί να αποστηθήσουμε μερικά πράγματα, να τα μάθουμε, να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι και είμαστε έξυπνοι ή αυτό που λέμε είναι σωστό. Όχι, αυτό που λέμε είναι σωστό, γιατί άμα το είχαμε αποθηκεύσει και ήταν σωστό, ήταν σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε καν ότι είναι σωστό. Γιατί και να αποθηκεύουμε κάτι άλλο. Η κριτική σκέψη προέρχεται από το γεγονός ότι μπορώ να ανακαλύψω δομές οι οποίες βλέπω ότι δεν λειτουργούν. Π.χ. σε ένα ερωτηματολόγιο στις δημοσκοπήσεις, πολλοί θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις είναι ανεξάρτητες. Άρα απαντάμε. Μερικές φορές δεν θέλουμε να πούμε και την αλήθεια, απαντάμε κάπως διαφορετικά. Στην πραγματικότητα οι ερωτήσεις είναι δομημένες για να εξετάζουν τη συνοχή του λόγου σας. Αν δουν ότι δεν υπάρχει συνοχή, πετάνε το ερωτηματολόγιο. Γι' αυτό μετά είναι άχρηστο. Και αυτό μας επιτρέπει μετά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ άμα κρατούσαμε όλα τα αποτελέσματα θα ήταν σχεδόν άχρηστα. Πώς θα τα αποκτήσουμε όλα αυτά σαν... και δεν είναι να μάθουμε από τη μια στην άλλη. Να βάλουμε τον εαυτό μας στην διαδικασία να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο ποσοστό της μνήμης που μας έχει δώσει ο Θεός, του μέρους του εγκεφάλου που αποθηκεύει δεδομένα. Στην πραγματικότητα είναι να σκεφτόμαστε πώς σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έχετε τα πραγματοποιήσετε αρκετές διαλέξεις. Ναι. Έχω εδώ ένα κατάλογο με πάρα πολλά θέματα. Δεσμοί χωρίς δεσμά, παιδεία και αγωγή, το νερό ως πηγή ζωής, ο ρόλος των Αποστόλων, μαθηματικά και νοημοσύνη, η μικρή του Αρχιμίδη, η κληρονομιά του Αρχιμίδη στα μαθηματικά, στη Λευκωσία, στην Πάφο, στη Λεμεσό. Θα πραγματοποιήσετε πάρα πολλές διαλέξεις. Από πού μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και εμείς αλλά και οι φίλοι τηλεθεατές, κύριε Λιγέρε? Νομίζω ότι ή από το διαδίκτυο ή νομίζω ότι έχουν δώσει και ένα τηλέφωνο για να μπορούν να επικοινωνούν. Λοιπόν, μπορούν να πάρουν καλύτερα οι φίλοι που ενδιαφέρονται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 77 77 1088, και εμείς θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαλέξεις του κύριου Λιγερού σε όλη την Κύπρο. Σε όλη την Κύπρο, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα αγγίξετε, και έτσι θα γίνουμε και πιο έξυπνοι, κύριε Λιγερέ, στο τέλος της ημέρας. Θα σκεφτόμαστε καλύτερα. Το έξυπνος είναι άλλο θέμα. Αλλά όταν αρχίζω να σκέφτομαι πώς σκέφτομαι, τώρα να σας πω, σκεφτείτε τι σκέφτεστε τώρα. Αυτό είναι η μετασκέψη. Και αυτό σιγά σιγά μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα αυτό που θα πούμε. Μάλιστα. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε αυτό που θα πούμε. Ναι, πρέπει είναι καλύτερο, γιατί να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τον αυθορμητισμό. Το αυθόρμητο συνήθως σχετίζεται με τον αυτοσχεδιασμό. Ακόμα και στο θέατρο κάνουμε σκηνοθεσία. Ακόμα και εσείς που υποτίθεται ότι τώρα είστε αυθόρμητοι, δεν είστε εντελώς αυθόρμητοι, και κάποιος υπάρχει που σας μιλάει στο αυτί. Πολύ σωστό. Κύριε Λιγερέ, το ξέρετε αυτό, το έχετε αντιληφθεί, ότι κάποιος με ενοχλεί και λέει ότι πρέπει να κλείσουμε. Ναι, το φαντάζομαι. Και η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Θα σας έχουμε μαζί μας, μπορούμε να σας πούμε μαζί μας ξανά. Εξαρτάται από αυτόν που σας μιλάει στο αυτή. Τι ωραία μηνύματα που στέλνετε. Μόλις τελειώσουμε τώρα τη συζήτηση, θα συζητήσετε μαζί το πότε θα σας έχουμε στην εκπομπή. Και αν δεν σας έχουμε, αυτή θα είναι δική του. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχόμαστε. Καλή δουλειά και σε εσάς. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το επόμενο μας θέμα. Ποιο είναι το επόμενο μας θέμα? Είναι η μαγειρική μας. Γι' αυτό αυτός που μας μιλάει βιαδιάστηκε, κύριε Λιγερέ, καταλάβατε, επειδή πρέπει να έχει πεινά. Ελάτε να μαγειρέψουμε μαζί παρέα. Τελικά το μυαλό και το δικό σας ήταν απασχολημένο όμως με τη μαγειρική. Πολύ, γιατί μου αρέσει πολύ, γιατί έχουν τεχνικές που άμα κάνουμε ακριβώς το ίδιο με αυτό, μαγειρεύεται. Δεν λειτουργεί καθόλου, ενώ το κάνουν αυτοί, λειτουργεί μια χαρά. Μαγειρεύεται. Εγώ είμαι πιο πολύ, ξέρετε, του προπονητή. Γευστογνώστη. Ναι, ναι, όχι, κοιτάζω πώς το κάνω για να μην το χαλάσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε αν έχετε χρόνο να δοκιμάσετε αυτό που θα ετοιμάσουμε. Τι θα μαγειρεύετε? Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα. Γευστική μνήμη, καλημέρα σας. Γευστική μνήμη. Και επίσης τα αρώματα και όλα αυτά. Αυτό είναι πιο σημαντικές. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέτε. Όχι, είναι το ίδιο. Η όσφρηση είναι από την πιο βαθιά μνήμη, γι' αυτό όταν θυμόμαστε πράγματα που έχουμε μυρίσει, τα θυμόμαστε πολύ μικρή. Καραμέλες, πράγματα. Ενώ άμα πούμε τι θυμάστε, συνήθως δεν είναι εικόνες, είναι πρώτα απ' όλα η γεύση. Και η γεύση, σίγουρα. Κύριε Λιγερέ, δηλαδή σήμερα συγκαλύψατε μυρωδιά, το πουκάμισο το συγκεκριμένο με το ροζ με τις γραμμές. Ναι. Και τι φοράει η Γαβριέλα σήμερα? Και εγώ 134.
2653. 2653. Σωστά. Αυτό ήταν, η ουρά ήταν εντάξει, το αρχικό ήταν άλλο. Κάτι τελευταίο εγώ παραγωγή. 314-159. Νομίζω κάποιος σας βοηθάει. στο blackjack είναι πολύτιμο. Ναι. Ήμουν μαθητής σας σε ένα μικρό σεμινάριο που κάνατε για τη μνήμη. Και βασικά όντως είναι πρακτικό. Τι θα φτιάξεις σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε nachos με βοδινό. Εγκρίνεται, κύριε Λιγέρα. Βέβαια. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια.